Και ο κύριος κάτι ανάλογο ζητάει από μένα. Κάνε ένα κόπο και για μένα, σου λέει, που δεν είναι για μένα, για σένα στην ουσία. Άμα κάνεις τον κόπο αυτό, θα δεις ότι εσύ θα έχεις το καλό, όχι εκατοπλάσιο, εκατομμυριοπλάσιο. Αλλά δεν υποβάλλει τον κόπο να πει, κάτσε να το κάνω, μωρέ, μήπως αυτό που λέει είναι και αλήθεια. Μήπως, στο μήπως, ούτε και αυτό δεν δέχεται. Ενώ σε όλα τα άλλα, υποβάλλεται στον κόπο. Δηλαδή, αγάπη Χριστού σήμερα υπάρχει, όχι με δηλαδή. Όχι από ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Πάρα πολύ μεγάλο. Και θα μπορούσε να υπάρξει σύμφωνα με αυτά, το οποίο όσο μπορούμε να δείξουμε, λοιπόν, θα μπορούσε να υπάρξει, λέτε εσείς. Υπάρχει σε ένα πολύ μικρό ποσοστό. Αυτό το πολύ μικρό ποσοστό λέει, εγώ και τη ζωή μου την ξεγράφω. Για σένα, Χριστέ. Ένα πολύ μικρό ποσοστό. Αυτό το μικρό ποσοστό όμως μήπως πρέπει να, επειδή το πέρασε αυτό το πράγμα, μήπως πρέπει να δώσει και σε κάποιους σιγά σιγά προς τα έξω. Μήνυμα. Το μήνυμα. Το δίνει. Το δίνει. Το δίνει το μήνυμα. Αλλήμωνα βγαίνει μόνο του. Ο άλλος βλέπει τον άλλον, τον καλοκοιτάζει, τον κρίνει και παίρνει το μήνυμά του. Θα το πω και αυτό, δεν πειράζει. Κάποτε ήμουνα σε ένα σχολείο στα Γαλλία. Σκεφτόμουν να έρθω στο Κολομπί. Όμως, μέσα στο συλλογισμό μου, σκεφτόμουν κάποιον συνάδελφο που δεν είχαμε τα ίδια φρονήματα, πολιτικά κυρίως φρονήματα. Σκέφτηκα τώρα να πάω, θα έχω τριβές. Θα μου λέει ότι πιστεύω, ότι εσύ είσαι έτσι, ότι είσαι αλλιώς. Πώς θα πάω όλα αυτά. Ήρθα. Πέρασε ένα εξάμεινο, δεν μου είχε πει τίποτα. Μου λέει, έλα Κώστα εδώ, να σου πω κάτι. Σε παρακολουθούσα αυτό το διάστημα όλο. Προσπαθούσα να δω να κανένα έτσι παραστράτημα να μπορώ να σε ελέγξω. Δεν είδα. Άνθρωπος είναι. Έχω ράσει όλο μέσα μου. Αυτός δεν τα είδα μέσα μου. Έβλεπε τα έξω μόνο. Μάλιστα. Θέλω να σου πω προηγουμένως. Το μήνυμα περνάει. Πάνω σε αυτό σου μιλάω. Μου λέει να δώσω ένα μήνυμα. Και σου λέω το βλέπει ο άλλος, παρακολουθεί. Και περνάει το μήνυμα χωρίς να μιλάς. Δεν είναι να μιλάς για να δώσω μήνυμα. Άμα προσέχεις λίγο, το μήνυμα δίνεται. Έτσι διαδόθηκε ο χριστιανισμός. Πήγε ένα άλλο στο μαρτύριο, ο χριστιανός, έβλεπε το δίμιο και έλεγε, σε αγαπώ ο χριστιανός στο δίμιο. Φτάνει να σου πω το εξής. Πρέπει να είναι ο Άγιος Λογκίνος αυτό. Είδε τον Χριστό πάνω στο σταυρό, τον φύλαγε να μην τον κλέψουν οι μαθητές, κουνήθηκε η γη, έσβησε ο ήλιος για ένα διάστημα, Θεός είναι. Και τα παρατάει και φεύγει ο Λογκίνος. Και έγινε χριστιανός. Στέλνει οι Εβραίοι να τον πιάσουν. Χωρίς να ξέρουν όμως στην αρχή τους ποιος είναι ο Λογκίνος. Πέφτουν στο σπίτι πάνω του Λογκίνου, ανοίγει την πόρτα και περάστε. Δίνει εντολή στους δικούς του να στρώσουν το τραπέζι σε αυτούς που μπήκαν να τους φιλοξενήσει. Μία, δύο, τρεις ημέρες, αν δεν απατώμε. Στο τέλος λέει, εγώ είμαι ο Λογκίνος. Εμείς χέρι δεν ακουμπάμε πάνω σου εκεί πέρα. Να σε σκοτώσουμε. Όχι. Εγώ είμαι καλεσμένος από εσάς που ήρθατε εδώ πέρα, στην ουράνια τράπεζα. Όταν εσείς βάλετε εδώ το μαχαίρι, εγώ θα πάω σε αυτό το τραπέζι πάνω ψηλά. Μη μου στερείτε εκείνη τη δόξα τη μεγάλη, να είμαι και να τρώω μαζί με τον Κύριο στη Βασιλεία των Ουρανών. Μεγάλο. Θέλω να καταλάβουμε ένα πράγμα, ότι κυρίως
Η μαρτυρία δίνεται με έργο και όχι με λόγο. Και το έργο είναι δώρο του Θεού. Και ο λόγος είναι δώρο του Θεού. Αλλά και ο Κύριος, αν πέρασε το μήνυμα, το πέρασε από τα έργα του Κύριος. Είναι εκείνος που επίησε και μετά έδιδαξε πρώτος. Για αυτούς τους ανθρώπους που πηγαίνουν στον ήχο του Θεού στην Εκκλησία, κάθε Κυριακή, και πάνε με σκοπό, ναι μεν, να ακούσουν τα λόγια του Παπά, λένε, παράλληλα έχουν στο μυαλό τους να πάνε εδώ, δηλαδή φεύγοντας από το σπίτι, μπορεί να πούν στη γυναίκα τους, ξέρω εγώ, ή να το έχουν ήδη, έτσι, κάθε Κυριακή. Ναι, θα πάνε εδώ, το φίλο μου, τον Μπάρμπα Μέσο, τον Μπάρμπα Γιώργο, τον Μπάρμπα Νίκο, θα βρεθούμε και στην Εκκλησία, θα τα πούμε λίγο, θα γίνει το σπιτάκι μου, θα δω και λίγο τηλεόραση, θα πάω, μια χαρά το σταυρούλι μου κάνω, τελείωσε. Τι έχω μέσα τους ανθρώπους που έχουν και κάποια μεγάλη ηλικία και που τίποτα έχουν περάσει και πολλά βάσανα στη ζωή τους, έτσι, πέραν. Δεν είναι απαραίτητο. Δεν είναι απαραίτητο. Και αυτό που λέτε εσείς. Ξύνε αυτό που λέτε εσείς. Δεν είναι απαραίτητο, γιατί εγώ θα πω το εξής. Ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων δεν ενοχλείται καθόλου. Καλοπερνάει. Καλοπερνάει. Ένας άλλος που αγαπάει τον Χριστό ενδέχεται και έτσι είναι να έχει προβλήματα. Και μικρά και μεγάλα και πολύ μεγάλα. Γιατί δεν νοείται χριστιανός που να μην έχει προβλήματα. Είτε από τον προσωπικό για τον εαυτό του, είτε από τον κόσμο έξω, είτε από τον διάβολο. Δεν γίνεται χωρίς να έχει προβλήματα. Μάλιστα. Γιατί χωρίς τα προβλήματα δεν υπάρχει αγώνας. Και χριστιανός χωρίς αγώνα δεν νοείται. Αυτά είναι ενωμένα έτσι. Ο αιρετικός δεν έχει προβλήματα. Αυτός που δεν πιστεύει ορθόδοξα. Δεν τον ενοχλεί καθόλου ο διάβολος. Θα τον δεις να σου πει, βρε από πότε έγινα χιλιαστής, π.χ. Έκοψα το τσιγάρο. Δεν πορνεύω. Δεν με ενοχλεί η σάρκα μου. Δεν πάω στο κινηματογράφο. Δεν μεθάω. Τα έχω όλα εκείνα, θα σου πει. Και αυτά είναι, όπως το είπες, όντως. Πραγματικότητας. Θα πεις γιατί. Γιατί ο διάβολος τον έχει δεμένο από την αίρεση για καλά. Πάει ο ροζούμητος στην κόλαση και του λέει, βλέπεις εδώ. Δεν σε ενοχεί τίποτα. Ζεις σε παράδεισο. Είσαι του Θεού. Και είναι στα χέρια του διάβολου. Ο άλλος ο πιστός που αγαπάει τον Χριστό, εκεί έχει πειρασμούς. Από τα παιδιά του, από το περιβάλλον, σαν αδέρφος του, από πιθανόν και ανοίξει την εκκλησία και από τους ιερείς της ζωής μέσα κλπ. Γιατί παντού υπάρχει πειρασμός. Σαφώς. Χωρίς πειρασμό δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, χριστιανός χωρίς διωγμό, χριστιανός χωρίς πειρασμό, δεν είναι χριστιανός. Μάλιστα. Γιατί συμβαίνουν αυτά κατά καιρού και εγώ καμιά φορά έχω τη σαγουρία. Τι έχω δει και μετά. Το μόνο που έλειπε ήταν αν πίναν καφέ, ο καφέ το μόνο που έλειπε μέσα στην εκκλησία. Δηλαδή για να δέσει όλο το γλυκό, ωραία αυτό που ακούμε. Επαναλαμβάνω, ο Χριστός είναι καλός όταν όλα μας πάνε καλά. Όταν αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση, τότε του λέμε σήκω φύγε, δεν μας χρειάζεσαι. Με σένα, με το σταυρό στα χέρια, η προκοπή δεν γίνεται. Γι' αυτό έχει βγει αυτή η παροιμία. Με το σταυρό στα χέρια δεν προκόπη κανείς. Γιατί δεν θέλει πειρασμού οι άνθρωποι. Έτσι. Αυτό το συμπέρασμα είναι από αυτό που ακούμε τώρα. Μα έτσι είναι. Έτσι είναι. Δεν το πήρε ευχαριστώ. Για του ανθρώπου, αυτού οι οποίοι μπορούν να έχουν χάσει κάποιον άνθρωπό του, αλλά όντω ή αν δεν έχουν χάσει κάποιον άνθρωπό του, έχει μια βαριά αρρώστια στον άνθρωπο σου, γίνεται καλά. Αφού πιστέψουν πραγματικά και γίνεται καλά, που τον εγκαταλείπουν μετά, και τι γίνεται. Και ο άλλος αμέσως, γείτονας που πάνε με το ίδιο πρόβλημα, που κάνει συνεχή αγώνα, συνεχή,
δεν γίνεται τίποτα. Ο άνθρωπος του είναι συνέχεια άρρωστος, συνέχεια αυτό και ο άλλος είναι άρρωστος. Και πίστεψε πραγματικά και τα λοιπά και προσευχές και εκκλησίες και έρθνε και σε φτωχούς και τα πάντα και περιουσίες και αυτά. Έγινε καλά ο άνθρωπος του με το ίδιο ακριβώς. Μιλάμε για ίδιο πρόβλημα, για ίδια αρρώστια. Και εγώ προσπαθώ να πούμε, είμαι φτωχός, εντάξει δεν μπορώ να δώσω παραπέρα, εγώ προσπαθώ να κάνω προσευχή και τα λοιπά. Δεν γίνεται τίποτα. Γιατί λέει, και διαμαρτύρεται, ας πούμε.